Πολυδοσκοπήσεις για μεταφορά της έδρας τους στην Κύπρο φαίνεται να κάνουν ουκρανικές εταιρείες. Ήδη έχουν εκδηλωθεί κάποιες διερευνητικές προς το Υπουργείο Εσωτερικών τάσεις και προθέσεις κάποιων εταιριών που εδράζονται στην Ουκρανία για την μεταφορά των δραστηριοτήτων τους στην Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα είμαστε έτοιμοι για να υποδεχτούμε τους όποιους ανθρώπους ενδεχόμενα θα ήθελαν να μετακινηθούν. Υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών συνεργάζονται για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ειδικά για όσους θα μετακινηθούν με πρόθεση να παραμείνουν εδώ για εργασία, θα δίνονται ξεχωριστές άδειες από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Κίεβο και στη συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών έχει μεριμνήσει με την άφιξη στο αεροδρόμιο Λάρνακας να εκδίδονται οι σχετικές άδειες, νομίζω πάντοτε ότι είναι δικαιούχοι. Η ουκρανική κρίση εντείνει την ενεργειακή, η οποία τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Προκαλούν μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας, πετρελαίου, φυσικού αερίου, μεταλλευμάτων, γεωργικών προϊόντων. Και φυσικά, επειδή εμείς εισάγουμε σχεδόν τα πάντα στην Κύπρο, αυτές οι αυξημένες τιμές, διεθνείς τιμές αυτών των προϊόντων θα μας επηρεάσουν και εμάς στην Κύπρο, οπωσδήποτε. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Κύπρο έφτασε στο 5% τον περασμένο Ιανουάριο. Θα έρθει ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στα όλα τα άλλα είδη της νοικοκυράς ή του οικογενειακού προϋπολογισμού και όταν έρθει αυτό το άλλο κύμα ανατιμήσεων θα εμείς ως καταναλωτές θα παρακαλούσαμε ο πλευράς ενέργειας καυσίμων τιμών Μάιο-Ιούνιο θα παρακαλούσαμε να είμαστε στο σημερινό επίπεδο. Η ακρίβεια προκαλεί έρηδες στο εσωτερικό με το ΑΚΕΛ να βάλει κατά της κυβέρνησης και να καλεί τον κόσμο σε διαμαρτυρία. Το ΑΚΕΛ λοιπόν για να ενεργοποιήσει την κοινωνία και να βάλει πίεση πάνω στην κυβέρνηση για να πάρει τα απαραίτητα μέτρα και τις απαραίτητες αποφάσεις διοργανώνει εκδηλώσεις το ερχόμενο Σάββατο σε όλες τις πόλεις ακριβώς για να αναδείξει την ανάγκη όπως η κυβέρνηση επιτέλους ενεργοποιηθεί για να προστατεύσει τον καταναλωτή. Το ΑΚΕΛ, αν πραγματικά θέλει να συμβάλλει, αντί να διοργανώνει πορείες διαμαρτυρίας για ένα καταπαραδοχή του παγκόσμιο φαινόμενο, ας προτείνει επιτέλους μέτρα που θα αγγίζουν τα προβλήματα στη ρίζα τους. Μέτρα πέραν από την επιδοματική πολιτική, την οποία ακολούθησε τα χρόνια που κυβερνούσε με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ έγιναν μετά το πέρας της συνάντησής του με αντιπροσωπεία του Παγκυπρίου Συνδέσμου Καταναλωτών. Η ρωσο-ουκρανική κρίση προκαλεί έντονο προβληματισμό για ενδεχόμενο τουριστικό πλήγμα που μπορεί να υποστεί η Κύπρος. Ο Υπουργός Εσωτερικών παραδέχθηκε με νόημα ότι ενδεχόμενο